Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Η μέρα ξεκούρασης σήμερα για τους ποδοσφαιριστές. Το φιλικό στον Απόλλωνα Λάρισας, να του δώσουμε τελικά περισσότερη σημασία ή πιστεύεις πως δεν πρέπει και ήταν απλά έτσι μια μέτρια εικόνα της ομάδας και τίποτα παραπάνω? Θεωρώ ότι από το φιλικό και κρατήσαμε αυτά που έπρεπε να κρατήσουμε. Μάθαμε από αυτό το φιλικό. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι ο λόγος που έγινε έκανε καλό στην ομάδα. Αν δεν κάνεις φιλικά, αν δεν παίξεις, αν δεν δεις τα λάθη σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα διορθώσεις. Εμείς θα δούμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε. Και θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάθημα το οποίο έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή. Αναφέρεσαι φαντάζομαι και στο μικρό γήπεδο, για παράδειγμα στις συνθήκες δηλαδή που θα συναντήσει ο Άρης με την ομάδα την αντίπαλη κλεισμένη στο μισό γήπεδο, σε τέτοιες συνθήκες δηλαδή αναφέρεσαι επίσης? Ήταν όλα μαζί. Ναι. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό το φιλικό. Δεν ήταν κακό. Δεν μπορώ να το πω ότι ήταν κακό. Όπως είπα και πριν, αν δεν μάθεις από τα λάθη σου, δεν θα προχωρήσεις. Σωστά. Εσένα τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε αγωνιζόμενος αυτό το παιχνίδι? Ο τρόπος που μπήκε η ομάδα, το γεγονός ότι ήταν λίγο ανόρεκτο στο ξεκίνημα, τι ακριβώς πιστεύεις ότι πήγε στραβά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο? Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε στραβά. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε εμένα κάτι. Θεωρώ ότι δεν προσεγγίσαμε σωστά το μάτς εμείς. Στη συνέχεια σιγά σιγά το βρήκαμε. Και η ομάδα πρέπει ακόμα και όταν δεν είναι πάρα πολύ καλή να κερδίζει. Εμείς πήγαμε να το καταφέρουμε αυτό, δεν το καταφέραμε και συνεχίζουμε. Κοιτάμε το κύπελο. Τώρα ο επόμενος στόχος είναι το κύπελο. Ναι, να είμαστε έτοιμοι. Που είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη φετινή σεζόν και είναι σημαντικό πέρα από τους αγωνιστικούς καθαρά λόγους και για ψυχολογικούς να ξεκινήσει με το δεξί η ομάδα τη χρονιά. Ναι, να πάνε όλα καλά. Θέλουμε και εκεί να προχωρήσουμε σωστά. Έτσι όπως μας αξίζει βασικά, γιατί στην προετοιμασία έχουμε τρέξει πολλά χιλιόμετρα, έχουμε προσπαθήσει πολύ, έχουμε δώσει πολύ προσοχή σε όλα αυτά που μας έχει πει ο coach. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι με τους εαυτούς μας, όχι κάτι παραπάνω. Σωστά. Γενικότερα, στο σημείο που είναι τώρα η ομάδα, σε τι επίπεδο είναι και πόσο χρόνο πιστεύεις ότι θα χρειαστεί για να φτάσει στο σημείο που θέλει φυσικά ο προπονητής και εσείς οι ίδιοι για να αποδώσετε αυτά που μπορείτε? Η ομάδα θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη, είναι λογικό αυτό. Ήρθαμε δεν ξέρω πόσα άτομα καινούργια, είμαστε πολύ νέοι παίχτες. Ναι. Η προετοιμασία φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Αυτό σημαίνει όμως ότι έχουμε τρέξει πολύ, όπως είπα και πριν, έχουμε κουραστεί, έχουμε δουλέψει. Είναι φυσιολογικό να είναι τώρα τα παιδιά, έτσι, τα κορμιά μας, τα πόδια μας, η σκέψη μας. Εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Αν ήμασταν από τώρα έτοιμοι, πριν 2 εβδομάδες έτοιμοι, δεν θα ήταν λογικό. Όμως όλοι δείχνουν την διάθεση να φτάσουμε εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Ναι, μίλησες έτσι για πολλά νέα πρόσωπα, ένα από αυτά είσαι εσύ. Πριν από λίγες ώρες και ακόμη ένα εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας, ο Βαγγέλης ο Πλατέρας, αν δεν κάνω λάθος, αν μέτρησε καλά, πρέπει να ήταν η 14η προσθήκη. Δηλαδή, ναι, παραπάνω από μία δεκάδα, δηλαδή μία δεκάδα και τρεις αλλαγές ουσιαστικά απέκτησε ο Άρης στην μεταγραφική περίοδο. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα και δεν ξέρω, αυτό δημιουργεί ένα θέμα προσαρμογής και ομοιογένειας ή αυτό εξισορροπείται, Γιώργο, με το γεγονός ότι πολλοί παίζατε πέρσι στην ίδια ομάδα, είχατε τον ίδιο προπονητή και αυτό βοηθάει? Θεωρώ ότι αν έχει καλό κλίμα, όσα άτομα και να έρθουμε, σιγά σιγά θα δεθούμε και θα είμαστε καλά. Εμείς το έχουμε αυτό. Ναι. Εντάξει, έχει να κάνει το ότι ήμασταν κάποιοι στην ίδια ομάδα, έχουμε ξαναδουλέψει με τον coach. Αλλά νομίζω ότι με την προσπάθεια που κάνουμε και τις συνεχείς προπονήσεις που έχουμε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε, κάποια στιγμή θα βγούνε. Το καλό είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ πιστεύω, γιατί ακόμα έχουμε μέρες μπροστά μας, έτσι. Και αναλυτικότερα τον αντίπαλο συγκεκριμένα. Τώρα εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τη δικιά μας φιλοσοφία σε όλους. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε.
Άλλωστε, ακόμη δεν ξέρουμε γιατί πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Εσείς δουλεύετε δηλαδή τώρα, έχετε ένα πλάνο με τον προπονητή και ακόμη δεν ξέρουμε, δεν γίνεται καν κλήρωση του πρωταθλήματος. Και αυτό ασφαλώς, εντάξει, δεν είναι σοβαρό σίγουρα, διότι πουθενά δεν συμβαίνει στον κόσμο να κάνουν προπόνηση οι ομάδες εδώ και πόσο καιρό να έχουν δώσει 6-7 φιλικά παιχνίδια και να μην ξέρουν πότε θα ξεκινήσουν την αγωνιστική του σεζόν. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Είναι το χειρότερο απ' όλα, δυστυχώς, το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Το μόνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε, ναι, για να καταφέρουμε το στόχο. Ναι. Από ό,τι έχουμε δει στην προετοιμασία και στα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα Γιώργο, το χαρακτηριστικό της και αυτό που θέλει να περάσει ο προπονητής είναι να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, κυριαρχίας, να έχει την μπάλα δηλαδή στα πόδια της, να δημιουργεί ευκαιρίες και φυσικά να σκοράρει και αν είναι δυνατόν όταν θα είναι η ομάδα έτοιμη πλέον στα τρεξίματά της να πνίγει και τον αντίπαλο και να ανακτά γρήγορα την κατοχή όταν θα την χάνει, έτσι δεν είναι? Αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Αυτό το ποδόσφαιρο αρέσει και στον κότσε, αλλά αυτό το ποδόσφαιρο νομίζω ταιριάζει και στον Άρη. Έτσι. Mm. Το ποδόσφαιρο κυριαρχίας, να έρχεται ο κόσμος να βλέπει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να ευχαριστιέται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Εσύ προσωπικά σε τι κατάσταση είσαι, προσαρμόστηκες γρήγορα στο καινούργιο σου περιβάλλον και προέρχεσαι και από μια σεζόν πολύ γεμάτη και δεν ξέρω αν κάνοντας και την αυτοκριτική σου πιστεύεις ότι η περσινή σου σεζόν, η γεμάτη σεζόν και η ανάδειξή σου και ως πρωταθλητής με τον Απόλλωνα ήταν η καλύτερη σου τα τελευταία χρόνια? Σιγά σιγά μεγαλώνω. Μια καλή σεζόν όπως είπατε και εσείς. Και για μένα ήταν τιμή που ήρθα στον Άρη. Θα προσπαθήσω όμως να κάνω κάτι καλύτερο ακόμα. Και να είμαι και πρωταθλητής με τον Άρη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Έχεις αντιληφθεί, το λένε πολλοί και θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ, έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια πίεση, ότι υπάρχει κάποιο βάρος, ότι γενικότερα δεν υπάρχει υπομονή και το βλέπεις ενδεχομένως τα παιδιά που έμειναν στην ομάδα, σας επηρεάζει καθόλου αυτό ή δεν το σκέφτεστε καν? Όχι, νομίζω ότι αν καθόμαστε και σκεφτόμαστε τα περσινά, ακόμα και τα παιδιά τα περσινά, έτσι, ή εμείς να βλέπουμε τα περσινά, νομίζω ότι μόνο κακό μπορεί να μας κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε άγχος, έχουμε πίεση, έχουμε όλα αυτά. Εμείς θεωρώ ότι αν είμαστε πιστοί στο πλάνο μας, ακολουθούμε τις οδηγίες και είμαστε σωστοί, δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα, διότι για κάποιο λόγο μας έφεραν εδώ πέρα. Ναι. Δεν μας έφεραν τυχαία. Οπότε νομίζω ότι έχουν βάλει και τα παιδιά στο μυαλό τους ότι θα υπήρχαν αυτά τα που είπατε κι εσείς. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό έτσι όπως το περιγράφεις. Υπάρχει ένα φιλικό τις επόμενες μέρες, ένα πολύ σπουδαίο φιλικό το οποίο κλείστηκε με την Boca Juniors στις 27 του μήνα, σε παγκόσμιο θρύλο, μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και εσύ, Γιώργο, το περιμένεις πώς και πώς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το να παίξεις με την Boca είναι το όνειρο από μικρό παιδί, δεν μπορούσε να το φανταστώ. Να είμαστε υγιείς όλα τα παιδιά, να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν νομίζω να συμβαίνει συχνά. Εγώ θεωρώ τον αυτόν πολύ τυχερό που θα μπορέσω να μπω σε ένα τέτοιο γήπεδο και με αυτή την ομάδα αντίπαλη, έτσι. Ναι. Είπε εδώ στην εκπομπή, μιλώντας την Παρασκευή, ο Παύλος Ομηροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό το φιλικό, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι, και βάλει και τον εαυτό του μέσα, ο Παύλος Ομηροφορίδης, ποια ομάδα υπηρετούμε, σε ποια ομάδα ήρθαμε. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα, διότι όπως σου είπα και πριν, εγώ το έκανα σε βίντεο. Έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχει δει όλη η Ελλάδα και δεν ξέρω και πού αλλού. Ναι. Ο Άρης είναι τεράστιο κεφάλι για το ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για τον Άρη. Ναι. Το μόνο που εγώ μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε όλοι το 100% ώστε να ξαναφέρουμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Ναι, είναι πολλοί, ξέρεις, λένε, Γιώργο, ότι έχετε και μια ευκαιρία με καλό ποδόσφαιρο και με διάθεση πάνω απ' όλα, αν δείχνετε στον αγωνιστικό χώρο, να φέρετε και πίσω τον κόσμο που έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος. Ο ένας είναι μαζί αυτοί οι δύο στόχοι. Αν
που ο Άρης θα βγει πρωταθλητής, θα βγει μόνο με καλό ποδόσφαιρο, να του ευχαριστηθεί ο κόσμος, να γεμίζει το γήπεδο, για να είμαστε κι εμείς πιο δυνατοί. Το ένα θα φέρει και το άλλο. Mm-hmm. Και πρέπει να γίνει έτσι, διότι ο Άρης λείπει. Ναι. Και το ακούμε συχνά, συνέχεια βασικά το ακούμε αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. την οποία πρέπει να βάλουμε και εμείς στο κεφάλι μας και να καταλάβουμε ότι η ευκαιρία είναι και για μας, αλλά και για όλους, για όλους. Ναι. Και θέλω και ένα σχόλιο έτσι πριν κλείσουμε, Γιώργο, για το πώς περιμένεις το πρωτάθλημα της Football League, με βάση και το πώς ενισχύονται οι άλλες ομάδες, αν το περιμένεις μία από τα ίδια, όπως και πέρσι δηλαδή, με δύο ταχυτήτων, ή βλέπεις κάτι διαφορετικό. Να πω την αλήθεια ότι το πρωτάθλημα της Β', όπως έχω ξαναπεί, είναι αρκετά δύσκολο από πολλούς παράγοντες. Έχουν ενισχυθεί και άλλες ομάδες. Κοιτάμε όμως, θεωρώ, εμείς τις άλλες ομάδες. Αν είμαστε καλά εμείς, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να είμαστε καλά εμείς, να είμαστε έτοιμοι. Και δεν νομίζω να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και όπως είπες και εσύ, έχει πολλές δυσκολίες. Εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτές τις δυσκολίες για να τις λύσουμε μόνοι μας. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπες. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα στη σεζόν, μακριά από τραυματισμούς, νίκες, επιτυχίες και όπως το είπες και εσύ, να ευχηθούμε κι εμείς να βγεις πρωταθλητής και με τον Άρη στο τέλος της σεζόν. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.